βλέπετε και ότι την ίδια στιγμή που η οικονομία μας καταραίει, κάνουμε περιοδίες κλιμάκια βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας σε όλη την Ελλάδα και παντού όπου πήγαμε, Θράκη, Μακεδονία, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, παντού το ίδιο πράγμα, επιχειρήσεις, επαγγελματίες που καταφέραν να επιβιώσουν με νύχια και με δόντια στα δύσκολα χρόνια της κρίσης, κινδυνεύουν τώρα να δεχτούν τη χαριστική βολή. Αυτή η οικονομική πολιτική δεν βγαίνει. Αυτοί οι φόροι δεν εισπράττονται. Λοιπόν, πρέπει αυτά να αλλάξουν τάχιστα και αντί να συζητάμε για την ουσία, ότι πλέον λέγανε για τη γενιά των 400 ευρώ, τώρα έχουμε τη γενιά των 100 ευρώ. Λοιπόν, αντί να συζητάμε για αυτά, έχει πετάξει η κυβέρνηση την μπάλα σε ένα άλλο γήπεδο που πιστεύει ότι τη συμφέρει, δεν τη συμφέρει, εξευτελίζεται καθημερινά. Η εμφάνιση που είπατε του κυρίου Παπά στην τηλεόραση του Sky ήταν για μένα εμφάνιση απολογούμενου που δεν ήξερε τι να πει. Λοιπόν, ας επιστρέψουν στην ομαλότητα, στη συνταγματικότητα. Ας επιστρέψει ο κύριος Παπάς τις αρμοδιότητες που υφάρπαξε από το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Ας γίνει η αδειοδότηση και τότε δεσμευόμαστε. Εμείς έχουμε πει ότι εάν αποκατασταθεί η συνταγματική τάξη, δηλαδή εάν το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο ξαναπάρει τις αρμοδιότητες που του δίνει το Σύνταγμα, εμείς φυσικά και θα συνενέσουμε στη συγκρότησή του και φυσικά θέλουμε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο να αναλάβει την αδειοδότηση με ένα μεγαλύτερο φυσικά αριθμό αδειών. Να θυμίσουμε ότι τεχνολογικά μπορείς να έχεις σήμερα 16 μέχρι 16 πανελλαδικά κανάλια. Αυτό μπορεί να το επιλέξει και η αγορά, βέβαια, έτσι δεν είναι? Αυτό θα το επιλέξει η αγορά. Αυτό, ακούω για παράδειγμα ότι τόση είναι η διαφήμιση. Μα τη διαφήμιση την κυνηγάς. Μπορεί εσείς μεθαύριο να σκεφτείτε μια ιδέα εκπομπής που να τραβήξει, να δημιουργήσει ένα επιπλέον μερίδιο στην διαφημιστική πίτα. Κάποιος που δεν διαφημίζεται σήμερα, μπορεί να του αρέσει ο τρόπος που εσείς προβάλλετε την επικαιρότητα και να θελήσει να διαφημιστεί με τον δικό σας τον τρόπο. Βλέπουμε ήδη ότι βγαίνουν και νέα είδη διαφημίσεων, ανταποδοτικά. Συνεπώς, ποιος είσαι, κύριε Παπά, που ξέρεις τόσο καλά την οικονομία? Από οικονομία δεν σκαμπάζουν νεκροί. Αλλά και από επικοινωνία που πιστεύαν ότι είναι μάστορες, αποδεικνύεται ότι και εκεί δεν τα ξέρουν καλά.